Έγινε μια ιστορική αναδρομή. Βεβαίως και αυτή η ιστορική αναδρομή ήταν αποσπασματική. Γιατί λέμε αποσπασματική η αναδρομή αυτή? Γιατί βεβαίως δεν είχε το σύνολο των στοιχείων. Ούτε εγώ θα μπορέσω να κάνω και δεν είναι και η ώρα τώρα να κάνω μια τέτοια αναδρομή, αλλά τουλάχιστον είχαμε τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις απώλειες ταυτόχρονα. Το 40 με 45 δισεκατομμυρίων από τη συμμετοχή του Χουσού στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Αυτό δεν είναι ατυχαίο περιστατικό, κάποιος θα το πληρώσει. Αυτό μεταφέρεται και αυξάνει το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληθούν να το πληρώσουν οι φορολογούμενοι, τα λαϊκά στρώματα επί της ουσίας, αυτή την τεράστια απώλεια. Ένα το κρατούμε αυτό. Δεύτερο, το ίδιο το του Χουσού από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης και δεν άλλαξε. Πολύ σωστά είπε ο κ. Τσακαλώτος. Την ίδια πολιτική πάνω κάτω υπηρετήσαμε σε σχέση με τις τράπεζες και δεν άλλαξε. Ήταν ο χαρακτήρας της σταδιακής αποεπένδυσης, άρα δηλαδή της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών. Δεύτερο ζήτημα. Αυτό το διάστημα από το 2010 μέχρι σήμερα οι τράπεζες έχουν μειώσει τα υποκαταστήματα τους κατά 50% και κάνουν τόσο περίπου τα 100 τους εργαζόμενους, τους οποίους είχαν, τους συνολικούς εργαζόμενους. Άρα το δεύτερο στοιχείο τι δείχνει? Ότι είναι σε βάρος της εξυπηρέτησης του λαού και σε βάρος των εργαζόμενων των τραπεζών. Και τρίτο στοιχείο το οποίο έχουμε είναι το πρόγραμμα Ερακλής και το Γέφυρα 1 και Γέφυρα 2, όπου επί της ουσίας με κρατική στήριξη, οι τράπεζες μάλλον στηρίζονται με κρατικό χρήμα, με δημόσιο χρήμα. Και όσον αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, της εγγύησης, το σχέδιο Ερακλής, και όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δανείων φυσικών και επιχειρηματικών για να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια. Που και αυτό είναι κρατική συμμετοχή. Δηλαδή, ποιος πληρώνει και σε αυτή την περίπτωση? Πληρώνει πάλι οι φορολογούμενοι, ο λαός, για να στηριχθούν οι τράπεζες επί της ουσίας και με τα δύο αυτά προγράμματα. Το θέμα, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι αξίζει να συζητήσουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, οι όποιες ενέργειες στο επόμενο διάστημα τι επιπτώσεις θα έχουν για τους φορολογούμενους, για τους εργαζόμενους, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Κάτω από αυτό το πρίσμα εμείς προσεγγίζουμε την υπόθεση εξελίξης του χρηματοπιστωτικού σύστημα. Γιατί η συζήτηση, για παράδειγμα, για τους όρους και τις προϋποθέσεις ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς σχετίζονται ή και των άλλων τραπεζών, να μην μείνουν μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς, γιατί ανάλογοι ανάγκη θα έχουν και άλλες τράπεζες. Σχετίζεται με τη μετοχική της σύνθεση. Σχετίζεται με τη διοίκηση της τράπεζας. Άρα είναι μια διαπάλη ανάμεσα σε επιχειρηματικά συμφέροντα επί της ουσίας. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτό επισέρχεται ο παράγοντας, μα εδώ το τούχου σου έχει μετοχές στην τράπεζα. Υπάρχει συμμετοχή κρατική. Πώς θα εξελιχθεί βεβαίως? Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Εάν τα 600 τώρα περίπου, λιγότερο είναι, τα πόσα εκατομμύρια αποτιμά τη συμμετοχή του τούχου σου στην Τράπεζα Πειραιώς, θα εξακολουθήσει και μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να παραμένουν αυτά ή θα χαθούν και αυτά. Που επί της ουσίας πλέον η συμμετοχή του τούχου σου στις ελληνικές τράπεζες είναι 600 εκατομμύρια πλέον έχει φτάσει. Έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί. Και αν θα φορτώσουν και αυτά το δημόσιο χρέος. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Βεβαίως είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί επί της ουσίας, όποια μετοχική σύνδεση και αν υπάρχει, όποια διοίκηση, ακόμη και με συμμετοχή του δημόσιου ή και υπό την έλεγχο του δημοσίου, όπως είπε ο κ. Τσακαλώτος, δεν αλλάζει το χαρακτήρα της τράπεζας. Και ο χαρακτήρας της τράπεζας συγκεκριμένος. Στήριξη των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, εκμετάλλευση των λαϊκών αναγκών, και τις εκμεταλλεύομαι τόσο όσον αφορά τους καταθέτες και όσον αφορά τους δανειολήπτες με τα υψηλά επιτόκια και ταυτόχρονα εργαζόμενοι στις τράπεζες. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτό δεν αλλάζει ο χαρακτήρας αυτών των τραπεζών κάτω από οποιαδήποτε δείξη. Θα είναι προς όφελος των επιχειρήσεων, θα είναι σε βάρος του λαού και σε βάρος των εργαζόμενων η λειτουργία των τραπεζών.
Γι' αυτό έχει διαχρονική αξία. Διαχρονική ισχύ. Δεν είναι δηλαδή κοινοφελή ιδρύματα. Άρα λοιπόν το ζήτημα, και ολοκληρώνουμε τα θέματα τα οποία εμάς μας απασχολούν, είναι πρώτον, ο Ηρακλής 1 αποδείχνεται αναποτελεσματικό στη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Και ενδεχόμενα και ο Ηρακλής 2 θα είναι αναποτελεσματικός. Γιατί θα έχουμε και νέα κόκκινα δάνεια και θα έχουμε κίνδυνο απολειών των κρατικών εγγύησεων. Ένα το κρατούμενο αυτό. Πολύ δε περισσότερο που τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι υπαρκτό ζήτημα για τις τράπεζες και ταυτόχρονα υπάρχει και αναβαλλόμενος φόρος, που είναι λογιστικά κεφάλαια για τις τράπεζες, αν υπάρχει θα επί της ουσίας κεφάλαια. Και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν στην κεφαλαιακή διάρθρωση των τραπεζών. Δεύτερο ζήτημα. Η ψηφιοποίηση των τραπεζών, η πορεία ψηφιοποίηση των τραπεζών, τι θα διαμορφώσει? Θα διαμορφώσει ένα ακόμη πιο δύσκολο περιβάλλον για τους εργαζόμενους. Ανάγκη για πολύ λιγότερους εργαζόμενους, πολύ λιγότερα υποκαταστήματα. Και πώς αυτό θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί σε όποιες ανάγκες έχουν συγκεκριμένα τμήματα των αυτοαπασχολούμενων των επαγγελματιών. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο εμάς μας απασχολεί, είναι το εξής. Τα κόκκινα δάνεια μπορεί να μειώνονται. Το ιδιωτικό χρέος μειώνεται. Και μάλιστα προς τις τράπεζες, όχι μόνο το συνολικό ιδιωτικό χρέος. Δεν μειώνεται. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί λοιπόν δεν μειώνεται το ιδιωτικό χρέος προς τις τράπεζες, αλλά παραμένει υψηλό και με κίνδυνο να αυξηθεί το επόμενο διάστημα? Πώς θα γίνει να διαχειριστεί αυτό το ιδιωτικό χρέος, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων, γιατί οι επιχειρηματικοί όμιλοι το διαχειρίζονται πολύ διαφορετικά, με διαγραφές και με διαγραφές. Αλλά για τα λαϊκά στρώματα, για τα στεγαστικά δάνεια, για τα επαγγελματικά δάνεια, μήπως θα πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα της συζήτησης το κούρεμα των συγκεκριμένων δανείων, στεγαστικών, επαγγελματικών, καλλιεργητικών δανείων, αγροκτηνοτροφικών, για να μπορέσει επί της ουσίας να ανασάνει ο κόσμος, αλλά και οι τράπεζες να ξεμπερδεύουν και από κάποια βάρδια τα οποία έχουν. Άρα λοιπόν να συζητήσουμε επί της ουσίας αυτό το θέμα, την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα κούρεμα τέτοιου είδους υποχρεώσεων. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ.